Κύριε Υπουργέ, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης παραμένει σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος του όπως φτιάχτηκε πριν από 50 χρόνια. Φυσικά, ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Το απαράδεκτο οδόστρωμα, οι φθαρμένες γέφυρες, τα απαρχαιωμένα όρια ταχύτητας που επικρατούν σε όλο το μήκος του βόρειου οδικού άξονα, οι κατολιστήσεις λόγω καιρικών φαινομένων με ελλείψεις μέτρων αντιστήριξης είναι οι βασικοί παράγοντες πρόκλησης δεκάδων ατυχημάτων με μεγάλο ποσοστό νεκρών και βαριά τραυματιών. Τα όποια έργα, ημίμετρα και βελτιώσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα περιορίζονται μόνο στο ύψος τουριστικών περιοχών, Γούβες, Μάλια και από ό,τι φαίνεται γίνεται για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις μεγαλοξενοδόχων του μεγάλου τουριστικού κεφαλαίου. Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία 20 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας παλιότερα, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ξανά η Νέα Δημοκρατία, δίνουν συνεχώς υποσχέσεις κατασκευής και φυσικά συνεχείς αναβολές από χρόνο σε χρόνο. Υπάρχουν κόντρες μεταξύ κατασκευαστικών ομίλων. Νομίζω ότι είναι ένα κοινό μυστικό όλων. Διαμάχες μεταξύ κυβερνήσεων. Εν τω μεταξύ ο κόσμος συνεχίζει να σκοτώνεται. Λύση δεν έχει βρεθεί. Η αναβλητικότητα, κατά την άποψή μας, σχετίζεται κύρια με το ότι αναζητείται λύση ούτως ώστε αφενός η κατασκευή να γίνει από ιδιώτες και να εξασφαλιστούν τα κέρδη των κατασκευαστικών ομίλων και από την άλλη το κράτος να βάλει τη μικρότερη δυνατή χρηματοδότηση και το κόστος να μεταφερθεί στους χρήστες με την επιβολή διοδίων. Θα είναι με σύμβαση παραχώρησης, θα είναι με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα συμπεριλαμβάνει κρατικό δανεισμό, μέσω ΕΣΠΑ, θα είναι λίγο απ' όλα, τι θα είναι. Από αυτό και μόνο αποδεικνύεται ότι η βασική επιδίωξη των κυβερνήσεων διαχρονικά δεν είναι η οδική ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του λαού, αλλά αντίθετα η εξασφάλιση σίγουρου και άμεσου κέρδους για το ένα ή για το άλλο τμήμα των κατασκευαστικών ομίλων που ενδιαφέρονται για το έργο. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι οι λαϊκές ανάγκες πληρώνουν ήδη δυσβάσταχτους φόρους και τέλη κυκλοφορίας, τα οποία καταλήγουν στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων και δεν αξιοποιούνται για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, όπως είναι ένα σύγχρονος ασφαλής ελεύθερης πρόσβασης αυτοκινητόδρομος. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε εσείς ή κυβέρνηση προκειμένου να κατασκευαστεί άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση στην Κρήτη ο βόρειος οδικός άξονας από την Κίσαμο έως τη Σιτία και συνολικά ένα σύγχρονο ασφαλές οδικό δίκτυο στην Κρήτη με ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς διόδια ή άλλη μορφής εκμετάλλευση και δανεισμό με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής, έχει το λόγο για την απάντησή του για 3 λεπτά. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε δώσει καμία, μα καμία απολύτως υπόσχεση. Και έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι για πάνω από 2 δεκαετίες πάρα πολλές κυβερνήσεις, τοπικοί άρχοντες, υπουργοί, πολιτικά πρόσωπα υποσχόντουσαν το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, χωρίς όμως να έχουν απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα. Πού θα βρουν τα χρήματα? Το επαναλαμβάνω. Πώς θα βρεθεί χρηματοδότηση για αυτό το έργο? Εδώ βέβαια εμείς με το Κομμουνιστικό Κόμμα έχουμε μία πολύ μεγάλη ιδεολογική διαφορά. Σέβομαι την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι πρέπει τα πάντα να γίνονται υπό τη μορφή δημοσίων έργων, αλλά η πραγματικότητα, η ευρωπαϊκή πραγματικότητα, επιτάσσει να προχωρήσουμε σε καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τις συμβάσεις παραχώρησης. Και να σας πω και κάτι άλλο, αγαπητέ κύριε συνάδελφοι. Η Νέα Δημοκρατία από το 2008 έχει πει την απόλυτη αλήθεια στον ελληνικό λαό. Όταν γινόντουσαν οι άλλοι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι με το σύστημα των συμβάσεων παραχώρησης, ο τότε Υπουργός Υποδομών είχε ξεκάθαρα πει ότι αυτό το έργο μόνο του ως σύμβαση παραχώρησης δεν μπορεί να βγει. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα η οποία τότε την αφήσαμε και την ξεχάσαμε.
Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση σήμερα? Η κατάσταση σήμερα είναι ότι παραλάβαμε τον Ιούλιο ένα διαγωνισμό για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Μια μολυβιά στο χάρτη, χωρίς χάραξη, με το βαρύγδουπο τίτλο «Έγκριση χάραξης», για την οποία δεν υφίσταται καμία μελετητική ωριμότητα. Πού είμαστε τώρα δηλαδή? Δεν έχουμε ούτε μελέτη, δεν έχουμε ούτε χάραξη. Δεν μιλάω για μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε? Να σημειώσω εδώ, κύριε συνάδελφε, ότι έχουμε μία κατάτμιση ενός έργου σε τρία κομμάτια, όπως πολύ σωστά είπατε. Το ένα ως δημόσιο έργο, το άλλο ως ΔΥ, το άλλο σύμβαση παραχώρησης. Αυτό που απέκρυψε ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι βλέπετε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια τεράστια ικανότητα να κάνει το άσπρο μαύρο και να παρουσιάζει μια οικονομική πραγματικότητα, ήταν ότι στις συμβάσεις παραχώρησης μπαίνουν διόδια. Και όχι απλά είχε διόδια ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχε και κρυφά διόδια, είχε κρυφή επιδότηση, η οποία έφτανε από 108 μέχρι 120 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή το έργο αυτό θα στήγησε 4,5 δις σε διάρκεια 35 ετών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι πόροι δεν υπάρχουν. Αν μπορείστε να είμαστε για μία φορά ειλικρινείς, είναι να δούμε αν τους έχουμε ή δεν τους έχουμε τους πόρους. Εμείς λοιπόν τι προσπαθούμε να κάνουμε? Πρώτον, προσπαθούμε και ήδη έχουμε ετοιμάσει μια οικονομοτεχνική μελέτη να βρούμε έναν τρόπο να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Και έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να χρησιμοποιήσουμε έσοδα από μία άλλη παραχώρηση να το χρηματοδοτήσουμε. Αυτό όμως θέλει την έγκριση των δανειστών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βρισκόμαστε σε συνεχείς διαπραγματεύσεις μαζί τους. Εάν δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να δούμε αν με επιστροφές κάποιων χρημάτων από τις κεντρικές τράπεζες, τις λεγόμενες επιστροφές των κεντρικών τραπεζών, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι πάνω από 1,5 δις. Είναι ένα δύσκολο τεχνικά έργο και το οποίο θα αρχίσει να κατασκευάζεται το νωρίτερο το 2022. Διότι δεν υπάρχει καμία ωριμοτική, όπως σας είπα, δεν υπάρχει καμία μελετητική ωριμότητα. Εμείς λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε πολύ σύντομα ένα σχέδιο για την ανάταση και την ανασυγκρότηση της Κρήτης. Η κατασκευαστική στασιμότητα που έπληξε το νησί τα τελευταία 4 χρόνια θα σταματήσει. Θα βρούμε χρήματα να κατασκευάσουμε το δρόμο. Σας είπα 2 περιπτώσεις. Δυστυχώς εδώ η διαφωνία μας είναι ότι εμείς θέλουμε τους ιδιώτες μέσα στο δρόμο. Και να σας ανακοινώσω κιόλας ότι άμεσα θα ξεκινήσουν και οι πρόδρομες εργασίες στο αεροδρόμιο του Καστελίου, οι οποίες και αυτές είχαν κολλήσει για 2 χρόνια και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, που και αυτό, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, είναι ένα έργο με σύμβαση παραχώρησης. Αυτή είναι η διαδικασία στην Ευρώπη, να έχουμε τους ιδιώτες μαζί με το κράτος να συμμετέχουν στη δημιουργία μεγάλων έργων υποδομής. Δυστυχώς, η λύση που εσείς προκρίνετε, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι σήμερα δεν είναι εφικτή και δεν εφαρμόζεται πουθενά σχεδόν στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Συντιχάκης έχει το λόγο για 3 λεπτά για τη δευτερολογία του. Κύριε Υπουργέ, προφανώς οι ιδεολογικές μας διαφορές μας χωρίζει άβυσος. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε ούτε κοντή μνήμη και μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα από την πολιτική διαχρονικά που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας έλεγα ότι μόλις χθες ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε τις κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζες, όπου δίδεται ένα πρωτοχρονιάτικο δωράκι 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια καραμπινάτη ανακεφαλαιοποίηση, νέα ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών μπροστά σε όλες τις άλλες που άγγιξαν γύρω στα 120 δισεκατομμύρια. Για να μην πω όλα τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Εκεί που βρήκατε τα χρήματα? Πώς τα βρήκατε και με την απαλάδα του χεριού που λέμε στην Κρήτη,
δίδεται αφιδώς πακτολώδης εκατομμυρίων για την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου στα πλαίσια αυτής της βιώσιμης ανάπτυξης και δεν βρίσκεται να χρηματοδοτήσετε με 1,5-2 δισεκατομμύρια ένα έργο πνοής, ζωής και να σταματήσει, να σταματήσουν τα τροχαία ατυχήματα και οι θάνατοι στην Κρήτη. Άρα λοιπόν υπάρχει τρόπος έτσι ώστε να φτιαχτεί ένα σύγχρονο ασφαλές οδικό δίκτυο με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με δημόσιο δηλαδή χαρακτήρα, χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Εγώ θα περίμενα ένα είδος αυτοκριτικής από την πλευρά σας, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, διότι η Νέα Δημοκρατία ούτε από παρθενογένεση είναι, ούτε πρόκυψε τώρα ως κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά κυβέρνησε στον τόπο πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό το έργο είναι σε κρεμότητα πάνω από 20 χρόνια. Έτσι. Ποια ήταν λοιπόν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας όλα τα προηγούμενα χρόνια έτσι ώστε να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα. Η μέχρι σήμερα στάση όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο εσάς τώρα που είστε και των προηγούμενων, μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι η λύση για ανάθεση της κατασκευής και λειτουργίας του νέου αυτοκινητόδρομου σε ιδιώτες, άρα διόδια, χρειάζεται και την κατάλληλη δικαιολογία για να την αποδεχτεί η κοινή γνώμη. Κατά την άποψή μας, όσο πιο εξαθλειωμένος είναι ο βόρειος οδικός άξονας, όσο περισσότεροι θάνατοι υπάρχουν, τόσο θα ασκείται μία πίεση προς την κοινή γνώμη ότι η μοναδική σανίδα σωτηρίας είναι η παραχώρησή του σε ιδιωτικά συμφέροντα και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις πληρωμένες, στημένες στατιστικές, πώς το λένε, μελέτες που έχουν γίνει από διάφορους ιδιώτες προκειμένου να δείξουν ότι οι κριτικοί αποδέχονται τη λογική των διοδίων. Βέβαια, άμα σκοτώνονται κατά δεκάδες, κατά εκατοντάδες και τους βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, κάποια στιγμή θα αποδεχτούν και τέτοιες επιλογές. Κατά την άποψή μας και χθες και σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας παίζεται παιχνίδια γύρω από αυτό το ζήτημα. Δεν θα σας πω για το γεγονός ότι έχουν απαξιωθεί έργα με όριμες μελέτες που υπάρχουν στον Οργανισμό Ανάπτυξης περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν έργα πνοής σε σχέση με τα πρανή του βόρειου οδικού άξονα, αναβαθμίσεις υφιστάμενων δρόμων, περιοχών δρόμων δηλαδή, που είναι καρμανιόλες πραγματικά στο βόρειο οδικό άξονα και υπάρχουν όριμες μελέτες. Γιατί δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα όλα αυτά τα ζητήματα? Άρα λοιπόν οι καθυστερήσεις που γίνονται είναι κατά τη γνώμη μας το αποτέλεσμα της διαμάχης αν η χάραξη θα είναι στα όρια του υφιστάμενου παραλιακού δρόμου ή θα μετατοπίζεται εσωτερικά του βόρειου οδικού άξονα με περισσότερες σύραγγες κτλ. Έχει να κάνει με το κόστος κατασκευής και το τι συμφέρει τους ιδιώτες. Τη μία ή την άλλη κατασκευαστική εταιρεία. Θα είναι η χάραξη στον υφιστάμενο δρόμο ή πιο νότια εσωτερικά του υφιστάμενου θα γκρεμίσουμε ξενοδοχεία. Πόσες σύραγγες θα υπάρχουν. Πόσο κοστίζει μία ή άλλη λύση. Ποια λύση συμφέρει τη μία ή την άλλη εταιρεία. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι κοινό μυστικό κάτω. Αυτά λέγονται, αυτά ακούγονται. Δεν είναι δικά μας λόγια. Είναι όμως αυτό που είπατε. Ότι πλέον η ζωή και η ασφάλεια των κατοίκων έχει μπει στον προκρούστη των απαιτήσεων του μεγάλου κεφαλαίου της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία υπηρετείται προφανώς πιστά στα πλαίσια της ιδεολογικής καθαρότητας υπεράσπισης των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό λοιπόν σας λέμε ξανά ότι η Κρήτη, οι κάτοικοι χρειάζονται ένα τέτοιο βόρειο οδικό άξονα ασφαλή, σύγχρονο, με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Και εδώ βρίσκεται, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, να το πω έτσι, το μεγαλείο της θέσης, της πρότασης του ΚΚΕ, ότι μόνο στα πλαίσια μιας άλλης εξουσίας, με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής και απαλλαγμένη από τα βαρύδια τέτοιου είδους υπεριαλιστικών οργανισμών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΣΑ και πάει λέγοντας, θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει ένας τέτοιος βόρειος οδικός άξονας, όχι μόνο για την Κρήτη, συνολικά αυτοκινητόδρομοι, συνολικά στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έτσι που πάμε με διπλάσιους χρόνους, δεν πρόκειται να τελειώσουμε το απόγευμα. Γι' αυτό θα παρακαλέσω θερμά
Κύριε Υπουργέ, αυτό που είπα στην αρχή να γίνει πράξη. Ο Υπουργός, ο κύριος Καραμαλής, έχει το λόγο να απαντήσει για 3 λεπτά. Στο επιχείρημά σας, γιατί δίνουμε 12 δις κάπου αλλού και όχι στα δημόσια έργα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ απλοϊκό επιχείρημα και γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι κάθε μοντέρνα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ευρωστοτραπεζικό σύστημα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μη λέμε λοιπόν γιατί δίνουμε λεφτά εδώ και δεν δίνουμε λεφτά εκεί, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και κανονισμοί οι οποίοι επιβάλλονται και από την Ευρωπαϊκή Μέλωση, που ξέρω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είστε εναντίον της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς δεν ζούμε στον κόσμο του Κομμουνιστικού Κόμματος, ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρώπης. Οπότε καλό είναι να λέμε τα πράγματα, γιατί ξέρετε, ο βολονταρισμός της αριστεράς καμιά φορά φτάνει εκτός ορίου. Ναι, η επιθυμία όλων θα ήταν να είχαμε σήμερα 2 δις να ξεκινήσουμε το βόρειο δικό άξονα. Δεν έχουμε. Άρα τι θα κάνουμε τώρα, θα λέμε την επιθυμία μας? Όχι βέβαια. Υποχρέωση της πολιτείας και της κυβέρνησης είναι να βρίσκει λύσεις. Οι λύσεις που παρουσιάστηκαν επί 4,5 χρόνια ήταν να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια του κριτικού λαού και να του λέμε παραμύθια. Διότι με τον τρόπο από τον οποίο ήθελα να κάνει το έργο ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει κάνει καμία μελέτη, χωρίς να έχει καμία χάραξη, ήταν να επιδοτήσει το έργο με 600 εκατομμύρια που ο ελληνικός λαός δεν είχε να πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός, να βάλει διόδια και να βάλει και τα λεγόμενα κρυφά διόδια, δηλαδή να επιδοτεί κάθε χρόνο το έργο με 120 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Και ναι, είμαστε περήφανοι ως κεντροδεξιά πατριωτική παράταξη που εμείς πρώτοι το 2007 και το 2008 φέραμε, ενώ όλο το άλλο κοινοβούλιο και τα άλλα τα πολιτικά κόμματα ήταν εναντίον, τους ιδιώτες με τις συμβάσεις παραχώρησης να ρισκάρουνε, να επενδύσουνε και να βάλουν και αυτοί χρήματα για να δημιουργηθούν σήμερα οι οδικοί άξονες που έχουμε, οι 5 αυτοκινητόδρομοι. Και κάτι άλλο. Είστε υπέρμαχος της άποψης ότι δεν πρέπει να μπουν διόδια στην Κρήτη. Να καταλάβετε ότι εμείς είμαστε μια παράταξη που δεν λέμε ψέματα. Εμείς έχουμε πει εξ αρχής και από στόματος του Πρωθυπουργού ότι εμείς θα εξετάσουμε και το ενδεχόμενο να μπουν διόδια στην Κρήτη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε. Καταλαβαίνουμε ότι έχει πολιτικό κόστος. Ποιος θέλει να πληρώνει διόδια? Αλλά ζούμε σε μια εποχή που αυτός που είναι ο χρήστης πληρώνει. Αυτή είναι δυστυχώς η πρακτική, η ευτυχώς, που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουμε κάνει εμείς μέχρι τώρα και τι θα κάνουμε? Καταρχήν μιλάμε για όλο το έργο. Θα κατασκευαστεί το έργο ολόκληρο, δεν θα σπάει σε κομμάτια και ήδη έχουμε, και θα σας το καταθέσω άμα θέλετε και στα πρακτικά, θα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν δημοπρατηθεί συγκεκριμένες μελέτες, προκηρύχθηκαν με ανοιχτή διαδικασία 4 διαγωνισμοί για την ανάθεση διενέργειας γεωτεχνικών ερευνών. Είναι η πρώτη διαδικασία που πρέπει να κάνουμε για το τμήμα Σούδα Εξάντης με προϋπολογισμό 1,3 εκατομμύρια ευρώ, για το τμήμα Εξάντης Λινοπεράματα με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ και για το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη με προϋπολογισμό 0,5 εκατομμύριο ευρώ, καθώς και ένας ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης επίβλεψης και αξιολόγησης αυτών των γεωτεχνικών ερευνών που είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει η διαδικασία. Διότι δυστυχώς, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ούτε αυτό δεν είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, εμείς έχουμε δεσμευτεί. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε κατέβει στην Κρήτη, είχε αναδείξει τα ζητήματα οδικής ασφάλειας. Και είχε πει ότι αυτός ο δρόμος, όπως και ο δρόμος Πάτρα Πύργος, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ντροπή να μην έχουν ολοκληρωθεί. Και θα βρούμε τα χρήματα με τη συνδρομή των ιδιωτών για επιτέλους να γίνει αυτός ο δρόμος. Διότι έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα συμφωνήσει με την άποψη ότι είναι καλύτερο να πληρώνουμε ένα λελογισμένο κόστος για τη χρήση ενός αυτοκινητόδρομου παρά να χάνονται άδικα τόσες ζωές όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, η λύση θα υπάρξει και θα πρέπει όμως πρώτα, αφού οι διαδικασίες τρέξουν και τρέχουν, μελέτες, γεωτεχνικές μελέτες,
περιβαλλοντολογικές μελέτες, να δούμε πού θα πάει η χάραξη. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι να βρούμε χρηματοδότηση και αυτό είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι να το ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Διότι όπως καταλαβαίνετε, τα λεφτά δεν φυτρώνουν σε δέντρα και πρέπει να είμαστε για κάποτε ειλικρινείς και να μην ανακοινώνουμε έργα χωρίς να έχουμε χρηματοδότηση. Γιατί πολύ σωστά είπατε και κλείνω με αυτό, ότι επί 30 χρόνια συζητάμε για αυτό το μεγάλο έργο υποδομής. Εάν υπήρχαν λεφτά θα είχε γίνει, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Και με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι είναι άδικο να κουνάτε το δάχτυλο σε μια νέα κυβέρνηση που είναι 5 μήνες και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να πει την αλήθεια και να βρει χρήματα για να μπορέσει να θέσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής αυτού του δρόμου που θα συμφωνήσω μαζί σας είναι απολύτως απαραίτητος και πρέπει κάποτε να μην το συζητάμε αλλά να τον ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.